στο γκάλωπ της ημέρας από τον Λαμία Πόλης 87.7. Πόσο χρονών είσαι? 19. Ψήφισες στις εκλογές της Κυριακής? Ναι, ψήφισα. Είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα των εκλογών? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, όχι. Θα προτιμούσα, ας πούμε, το κόμμα που ψήφισα να είχε πάρει παραπάνω ψήφους. Τώρα έχουμε και τις επαναληπτικές εκλογές που μάλλον θα έρθουν στις 25 Ιουνίου. Θα πας να ψηφίσεις ή θα απέχεις? Θα ξαναπάω, εννοείται. Τι έχεις να πεις για όσους απήχαν από αυτές τις εκλογές? Εγώ να πω την αλήθεια ότι όλοι θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε για να έχουμε κάτι καινούριο, ας πούμε. Να μην είμαστε στα ίδια και στα ίδια. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει πολύ το αποτέλεσμα την επόμενη Κυριακή? Κοίτα, δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, αλλά μακάρι όλος ο κόσμος που δεν πήγε να πάει να ψηφίσει. Ψηφίσατε στις εκλογές της Κυριακής? Ναι, ψήφισα. Σας ικανοποίησε το αποτέλεσμα? Όχι. Θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, στις επαναληπτικές, που όπως λένε ότι θα γίνουν στις 25 του μηνός? Θα ψηφίσω. Ψηφίσατε στις εκλογές της Κυριακής? Βεβαίως. Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα? Ευχάριστο. Παγιγυρίζω. Είχαμε όμως και μεγάλο ποσοστό αποχής. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν? Αυτοί είναι άνθρωποι ήδη δυσαρεστημένοι από όλα τα κόμματα και σου λέει δεν πάω. Γιατί πιστεύετε δεν πήγαν λοιπόν, αφού είναι τόσο δυσαρεστημένοι, δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν λευκό? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, άκου να δεις, είναι στα άκρα. Εγώ τις έχω για άκρα. Και θέλα να πάει ο Μητσοτάκης στα σπίτια, σας πει δώσ' μου σύνταξη τόσο ή έτσι εκείνου. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 24. Ψήφισες στις εκλογές της Κυριακής? Βεβαίως ψήφισα. Πώς σου φάνηκε το αποτέλεσμα? Αναμενόμενο. Αν είμαστε αντικειμενικοί, αναμενόμενο. Έχουμε και δεύτερες εκλογές στις 25 Ιουνίου, όπως ακούγεται, οι επαναληπτικές. Θα πας να ψηφίσεις? Θα πάω να ψηφίσω και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι δικαίωμα του καθενός το οποίο πρέπει να το ασκούμε. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 22 χρονών. Φοιτήτρια, έτσι? Ναι, είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Φυσικοθεραπεία. Κατάφερες να ψηφίσεις αυτές τις εκλογές? Δυστυχώς δεν κατάφερα να ψηφίσω. Έκανα δήλωση για να ψηφίσω εδώ πέρα, αλλά δεν το γνώριζα ότι έπρεπε να την είχα κάνει από το Μάρτι. Είμαι από την Κρήτη. Δεν μου είναι εύκολο να κατέβω για δύο μέρες. Δύο μέρες είναι μόνο το ταξίδι. Και δεν μου ήταν εύκολο να κατέβω, επομένως δεν πήγα να ψηφίσω, δυστυχώς. Το αποτέλεσμα όμως, το οποίο φαντάζομαι θα το παρακολούθησες, σε ικανοποιεί, πίστευες σε αυτό το αποτέλεσμα ή πίστευες ότι θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό? Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή ανάμεσα στο πρώτο κόμμα και στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Αυτό ίσως με απογοήτευσε λίγο, η διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος και των άλλων αυτό. Τώρα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές, μάλλον θα γίνουν στις 25 Ιουνίου. Αν τα καταφέρεις, θα πας να ψηφίσεις? 25 Ιουνίου είναι η εξεταστική, οπότε ήταν η χειρότερη περίοδος για μένα για να πέσει η επαναληπτική εκλογή. Τώρα δεν ξέρω άμα τα καταφέρω, θα φανεί. Τώρα εσύ δεν απήχες επειδή δεν ήθελες να ψηφίσεις, επειδή δεν μπορούσες. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι της ηλικίας σου που δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί δεν ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν. Τι έχεις να πεις σε αυτούς? Εγώ πιστεύω ότι γενικά πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν τους αντιπροσωπεύει κάποιο κόμμα, δεν γνωρίζουν τι να ψηφίσουν και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω τι να ψηφίσω.